Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Σε μια κατάμεστη αίθουσα στην αγορά Αγύρη πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα η περιφερειακή συνδιάσκεψη της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη του Μήνα Υγείας. Νωρίτερα είχε γίνει αυτοψία από τον Τομεάρχη Υγείας και Βουλευτή Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Οικονόμου, αλλά και από τον Αναπληρωτή Τομεάρχη, τον Βουλευτή Αχαΐας Ιάσονα Φωτήλα, στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Πάτρας και της Ακράτας, καταγράφοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, στοιχεία τα οποία συζητήθηκαν και στην περιφερειακή συνδιάσκεψη. Τα νοσοκομεία εδώ έχουν κενά. Το αποτέλεσμα που προσφέρεται στον Έλληνα πολίτη και πιο ειδικά στον πολίτη της Πάτρας ή Αχαΐας συνολικά της Δυτικής Ελλάδας, αν το θέλετε, είναι το αποτέλεσμα της ηρωικής προσπάθειας που κάνουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι εργαζόμενοι συνολικά των νοσοκομείων για να προσφέρουν αυτές όσο δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, τη βλέπουμε. Τεράστια κενά στο νοσηλευτικό προσωπικό. Στο ιατρικό δεν διαπιστώσαμε τόσα μεγάλα κενά όσο στο νοσηλευτικό και στο παραϊατρικό προσωπικό. Εμείς θέλουμε και εμείς περιμέναμε και περιμένουμε αυτό το νοσοκομείο να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε κεντρικό επίπεδο πανελλαδικό. Είναι ένα από τα πιο δυνατά νοσοκομεία της χώρας, όχι μόνο της περιφέρειας εδώ. Και υπ' αυτή λοιπόν την έννοια θέλουμε και μας ενδιαφέρει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να είναι ο πιλότος ο οποίος θα απογειώσει την υγεία της χώρας, όχι μόνο της περιοχής. Και αν έχεις μια τέτοια δομή στο μυαλό σου και στο σχεδιασμό σου, να στήσεις την πρωτοβάθμια υγεία, ένα άλλο τρόπο στη διαχείριση του νοσοκομείου, αποκεντρωμένο περιφερειακό, όσοι είναι οι δήμονες καταλαβαίνουν τι λέω, και βέβαια η διαχείριση των χρόνια απασχόλων συμπολιτών μας θα ελευθερώσει τεράστιες δυνάμεις. Σαφώς, αν είχαμε περισσότερα λεφτά, η δουλειά θα γινόταν πιο εύκολα. Όμως δεν μπορείτε να βρέξει λεφτά αύριο το πρωί, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άρα λοιπόν, από εκεί πέρα πρέπει να δούμε τη διαχείριση, αφού δεν έχουμε περισσότερα λεφτά αύριο το πρωί. Και η αλήθεια είναι ότι μια καλύτερη διαχείριση θα μπορούσε να φέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε αχίλιο πτέρνα του την παρουσιάζει ως όπλο του. Ό,τι δεν τα καταφέρνει, έρχεται στη Βουλή ο κύριος Τσίπρας ή ο αρμόδιος υπουργός και παρουσιάζει μια νίκη. Ακριβώς εκεί που ήταν η αχίλιος πτέρνα του. Έτσι γίνεται και με την υγεία. Τώρα έχουμε μια εξεταστική τις επόμενες ημέρες, η οποία γίνεται για το ΘΕΑΘΗΝΕ. Και είναι προφανές ότι γίνεται για το ΘΕΑΘΗΝΕ, όταν η ίδια η κυβέρνηση αποφάσισε χωρίς καμία αιτιολόγηση να αφαιρέσει συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Παρόν και ο βουλευτής Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης, ο πρώην υπουργός Γιώργος Μαυραγάνης, καθώς και η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Άννα Μαστοράκου. Επίσης, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και φίλη του κόμματος. Οποτεδήποτε ένας άνθρωπος από την περιοχή παίρνει θέση ευθύνης, τιμά την περιοχή. Η Άσονα είναι σίγουρος αν τα πας καλά. Αυτό που θα ήθελα να σας πω δεν αφορά τόσο τον κλειστό χώρο της υγείας μόνο, γιατί υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί από μένα γι' αυτό. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι στην εποχή που περνάμε, στην κρίση που περνάμε, η πρόσβαση στην υγεία είναι τελείως διαφορετική από ό,τι ήταν πριν 5, πριν 10, πριν 15 χρόνια. Όταν τότε όλοι μας περνούσαμε πολύ καλύτερα. Και όταν όλοι τότε αντιμετωπίζαμε τα πράγματα διαφορετικά. Ξεκινώντας από εκεί, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να τελειώσουν οι παλιές συζητήσεις που κάναμε, δημόσια ιδιωτική υγεία, και πρέπει να μιλήσουμε για πρόσβαση στους συμπολίτες μας σε καλής ποιότητας υγεία. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από την έναρξη της περιφερειακής συνδιάσκεψης κατήθηκε ενός από τους υγιείς στη μνήμη του Γιώργου Πυρπυρή, που ήταν τομεάρχης υγείας της ΝΟΔΕ Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας και έφυγε από τη ζωή πολύ πρόσφατα. Αθάνατος.
Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό.